Θα πάμε όμως τώρα σε έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Όφη και βεβαίως προπονητή, τον Νίκο Τοκουλή, ο οποίος πάντα έχει να μας πει κάτι διαφορετικό και σημαντικό για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και βεβαίως για τον αγαπημένο του Όφη. Coach, καλησπέρα από την Crete TV και το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βεβαίως ζητάμε τη γνώμη σας και το σημαντικό σας σχόλιο, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ο Όφη, όπως ακούσατε και πριν από λίγο, έκανε μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση, όμως χρειάζεται και τα αποτελέσματα άμεσα. Αρχής γενομένης από το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο, που δείχνει να έχει κομβική σημασία μετά και τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Ο Όφη δεν έχει, όχι, ο Όφη έχει ήδη αποφύγει το χειρότερο και σκέφτεται το καλύτερο. Όντως τα αποτελέσματα, ειδικά των τελευταίων αγωνιστικών, δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σκέφτονται και να είναι όλα γύρω από τον Όφη μαύρα. Πιστεύω ότι ο Όφη δεν θα... Έχει πρόβλημα, πιστεύω ότι έχει τρία δύσκολα παιχνίδια τώρα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Να εκμεταλλευτεί την έδρα του που πάντα προσπαθεί και πάντα έχει τη δυνατότητα αυτή. Αλλά πιστεύω όμως ότι όλα είναι καλά, εντάξει. Mm-hmm. Θα θέλαμε, αν συγκρίνουμε με πέρυσι, αλλά για ποιο λόγο τώρα να υπάρχει αυτή η γκρίνια, αυτή η κατάσταση, το ότι α, Όφη δεν πάει καλά και ότι... Εντάξει, έκανε μια μεταγραφή που έχει στην πλάτη του σημαντικές ομάδες. Πιστεύω ότι θα μπορεί να βοηθήσει και άμεσα τον Όφη, ειδικά στο θέμα του σκοραρίσματος. Είναι μια ομάδα που, όπως είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε την αποτελεσματικότητα και τις ευκαιρίες που έπρεπε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε, αν χάνουμε όλα μαύρα, αν κερδίζουμε όλα καλά. Coach, θεωρείτε εσείς ότι πρέπει, γιατί το λένε πολύ αυτό, ότι πρέπει ο Όφη να γίνει στο παιχνίδι, να αποκτήσει περισσότερο τσαγανό η ομάδα, να παίζει πιο δυνατά. Όλοι στέκονται στο καλό ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει ο Όφη, αλλά στέκονται και σε αυτό, ότι κάποιοι έχουν κατηγορήσει και για έλλειψη πάθους ακόμα. Εντάξει. Δεν υπάρχει στη ζωή ό,τι και να κάνεις, πρέπει να το κάνεις με πάθος. Και πιστεύω ότι δεν μπορείς να σκεφτείς και να αναλύσεις το παιχνίδι του Όφη και να πεις ότι τα παιδιά δεν έχουν πάθος. Απλά υπάρχουν και νέα παιδιά, μπαίνουν μέσα, ας πούμε, και έχουν μία πίεση μεγαλύτερη σε αυτή την κατηγορία. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν πάθος τα παιδιά. Ξέρουν οι ποδοσφαιριστές... Ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι οι πρωταγωνιστές, τη συμμετοχή τους και τον τρόπο που σκέφτονται μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι ο Όφη δεν θα έχει κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να προσπαθεί και να θέλει σαν τεχνογνωσία να παίζει συγκεκριμένα, αλλά υπάρχουν και μάτς που είναι αποτελέσματος. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, αύριο παίζει με μια ομάδα που έχει θετικά αποτελέσματα τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Ενώ ο Όφη δεν το έχει. Αλλά πιστεύω όμως ότι είναι στην έδρα του. Ο Όφη στην έδρα του κερδίζει οποιαδήποτε ομάδα, με όποιο όνομα και να κουβαλάει. Μάλιστα. Coach Νίκο Κουλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την επόμενη φορά θα έχουμε πιθανότατα τη δυνατότητα να τα πούμε και εκτενέστερα. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο και την Crete TV.